εικόνα έχετε με λεπτομέρεια πόσοι αποθεραπεύονται και φεύγουν από τα νοσοκομεία? Όχι. Εικόνα έχετε πόσοι είναι εντός ΜΕΘ? Καλά, αυτό πέστε το έχετε. Πόσοι είναι εκτός ΜΕΘ? Κοιτάξτε, όχι, έχουμε εικόνα για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αδρές, δεν έχουμε πολύ λεπτομερή πληροφορία. Μάλιστα. Έχετε εικόνα για τους νεκρούς εκτός εντατικών και εκτός κλινικών COVID? Όχι σαφή. Την ώρα που στη χώρα ο αριθμός των νεκρών και των ασθενών μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη πως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας ουσιαστικά είναι λιπώς ενημερωμένη για την πραγματική εικόνα της πανδημίας στη χώρα, με τις όποιες αποφάσεις να βαρύνουν την πολιτική ηγεσία. Η Επιτροπή συλλογικά παίρνει, τροφοδοτείται με ένα report μια φορά την εβδομάδα, το οποίο είναι αρκετά λεπτομερές. Ίσως όχι τόσο λεπτομερές όπως θα το θέλαμε, αλλά είναι αρκετά λεπτομερές. Υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα τελικώς? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αριθμός τεστ που γίνονται σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι γύρω στους 30.000. 30.000 τεστ σε μια μέρα, εκ των οποίων τα 22 είναι περίπου τα μοριακά και άλλα 8 με 10 είναι τα rapid test. Αυτά, κατά τη δική μου γνώμη, αρκούν να έχεις μια εικόνα επιδημιολογική της χώρας. Αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, ανατέθηκαν πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία. Αυτό δεν ήταν απόφαση της Επιτροπής, ούτε είχε σχέση η Επιτροπή με αυτό το πράγμα. Ανατέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης της επιδημίας στην πολιτική προστασία και μοιράστηκαν κάπως τα καθήκοντα της επιτήρησης ανάμεσα στον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία. Αυτοί κάνανε αυτή τη δουλειά. Στη χώρα μας, πάντα μέχρι πρόσφατα, σε αυτή την περίοδο είχαμε αριθμό κρουσμάτων και ποτέ δεν είχαμε σαν παρονομαστή αριθμό τεστ. Και μετά επίσης δεν είχαμε ποτέ μία εκτίμηση του κατά πόσο τα τεστ είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. Το ένα αυτό. Και το άλλο, πώς εκπροσωπούνται εκείνοι οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και ζουν κατά κάποιον τρόπο στο περιθώριο. Γιατί δεν συνταγογραφείτε αυτό το τεστ για όλους τους Έλληνες? Το είχαμε προτείνει από το Γενάρη αυτό. Αυτό το είχαμε προτείνει από το Γενάρη. Το πρώτο που προτείναμε ήταν ότι πρέπει να συνταγογραφηθεί το τεστ. Το πρώτο που είπε η Βάση Επιτροπή ότι πρέπει το τεστ να συνταγογραφηθεί ώστε να μπορεί να γράφεται. Απλώς ο φόβος που υπήρχε από πλευράς κυβέρνησης ήταν ότι θα γινόταν υπερσυνταγογράφηση και θα ξέφευγε το κόστος, δεν θα το άντεκε το... Ο ΕΟΠΗ αυτό το υπερβάλλον κόστος. Δηλαδή, οι κυβέρνησεις δεν εμπιστεύονταν τους γιατρούς που θα συνταγογραφούσαν αυτό σε ένα... Έχει μια λογική αυτό. Δεν την ασπάζομαι εγώ προσωπικά, γιατί τελικά το τελικό κόστος για την κοινωνία είναι μεγαλύτερο, αλλά έχει μια λογική. Όπως τόνισε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, οι εισηγήσεις για τα μέτρα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συγκρατηθεί το ολοένα και αυξανόμενο κύμα των κρουσμάτων δεν εισακούστηκαν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι έγκλημα. Γιατί όλα μπορούσαν όχι να αποφευθούν, να μετριαστούν. Δεν διοικεί την Ελλάδα η Επιτροπή. Η πολιτεία μπορεί να το συνυπολογίσει και με άλλες παραμέτρους. Έχει αυτό το δικαίωμα. Ναι, αλλά η πολιτεία για τις αποφάσεις που παίρνει την Επιτροπή επικαλείται. Με συγχωρείτε, κάνω αυτό λάθος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς δεν διεκδικούμε να δικούμε την Ελλάδα.